Καλημέρα, κύριε Αντωνίου. Καλημέρα. Γεια σας, σας χαιρετώ. Λοιπόν, τελικά βρισκόμαστε πολύ κοντά στην συμφωνία, κύριε Αντωνίου. Δεν είναι συνώνυμο με το ότι είμαστε ικανοποιημένοι από το περιεχόμενο αυτού το οποίο είχαμε ενώπιον μας. Τα εξηγήσαμε, δεν θέλω να τα επαναλάβω. Ναι, ναι. Ήταν δύσκολη απόφαση για όλους μας, ιδιαίτερα για αυτούς που θα κληθούν να αυξήσουν έναν ήδη ψηλό κόστος που προκύπτει μέσα από την ρύθμιση της ΑΤΑ. Άρα ελπίζω ωστόσο ότι θα κλείσει αυτή η εκκρεμότητα για να δούμε το σημαντικό να έχουμε μια μόνιμη ρύθμιση για ένα θέμα που αν δεν ρυθμιστεί με τρόπο που να ικανοποιεί και τους εργοδότες και τους εργαζόμενους, δύσκολη απόφαση για όλους μας, ιδιαίτερα για αυτούς που θα κληθούν να αυξήσουν έναν ήδη ψηλό κόστος που προκύπτει μέσα από την ρύθμιση της ΑΤΑ. Άρα ελπίζω ωστόσο ότι θα κλείσει αυτή η εκκρεμότητα για να δούμε το σημαντικό που ξεκινά αμέσως μετά, που το σημαντικό είναι να προσπαθήσουμε ενός εταίροι να συνεννοηθούμε έτσι ώστε το αργότερο ενός τον Ιούνιο του 25 να έχουμε μια μόνιμη ρύθμιση για ένα θέμα που αν δεν ρυθμιστεί με τρόπο που να ικανοποιεί και τους εργοδότες και τους εργαζόμενους θα το βρίσκουμε συνεχώς μπροστά μας, θα αποτελεί αιστεία ανάφλεξης ανά πάσα στιγμή στις εργασιακές σχέσεις και θα είναι μια ασθένεια την οποία θα την μεταφέρουμε ως αυτοάνοσο σε μια οικονομία η οποία έχει ανάγκη από όσο το δυνατόν απαλλαγή από στοιχεία που την περιορίζουν στην ανάπτυξη, στην ευημερία και σε όλα τα υπόλοιπα τα οποία μπορεί να πετύχει. Ωραία η μεταφορά σας, κύριε Αντωνίου, για το αυτοάνοσο. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή ήσασταν οι πρώτοι οι οποίοι κάνατε δεχτεί την πρόταση με τα ψεγάδια της, όπως τα κρίνετε εσείς και όλα τα υπόλοιπα που κατατέθηκε από πλευράς του Υπουργού Εργασίας. Τώρα, ακολούθησε το ΚΕΒΕ, το οποίο όμως αναφέρει πως ζήτησε από τον Υπουργό, είχε θέσει κάποιους προβληματισμούς και θέλω να δω αν ήταν ανάλογοι και δικοί σας. Κάποιους προβληματισμούς ζητώντας κίνητρα να δοθούν ως αντιστάθμισμα στους εργοδότες. Ενδεχομένως φορολογικά δεν γνωρίζουμε, υποθέτουμε. Από δική σας πλευρά στέφυγε κάτι τέτοιο? Λάβατε κάποια διαβεβαίωση από τον Υπουργό ότι το προσπαθεί, ότι υπάρχει μια διαδικασία διαβούλευσης ενδεχομένως με το Υπουργείο Οικονομικών για να δοθούν αυτά τα κίνητρα ελαφρύνσης στους εργοδότες? Τρία σημεία να πω στο ερώτημα σας, κύριε Σοκράτους. Το πρώτο είναι ότι αυτό το οποίο ρωτάτε δεν αφορά την προσπάθεια συνομολόγησης συμφωνίας. Δεν αφορά τη διαπραγμάτευση που προηγήθηκε. Δεν είναι αντικείμενο το οποίο θα είναι μέρος της συμφωνίας εάν καταλήξουμε σε ένα συμφωνημένο κείμενο. Άρα δεν αφορά τις συντεχνίες. Το δεύτερο που πρέπει να πω είναι ότι όντως γίνεται με εισήγηση και πρωτοβουλία από από την αρχή των διαβουλεύσεων και με τη νέα κυβέρνηση για φορολογικές ελαφρύσεις στο σύνολο των επιχειρήσεων, σε όλη την οικονομία, με τρόπο που να απελευθερωθεί, να αποδεσμευτεί η αναπτυξιακή δυναμική που έχει ο τόπος μας. Χρειάζεται πρώτον να θυμηθούμε ότι οι επιχειρήσεις μας έχουν αναλάβει φορολογικά βάρη και άλλου είδους επιβαρύσεις για να συμβάλλουν και οι επιχειρήσεις στη διάσωση της οικονομίας το 2013, όπως και οι εργαζόμενοι τότε. Οι επιβαρύσεις και η συνεισφορά των εργαζομένων ακυρώθηκαν, έχουν αποκατασταθεί, επανήλθαμε στα πρώτου 13 επίπεδα, σε αντίθεση με τις επιχειρήσεις μας, οι οποίες εξακολουθούν να επομίζονται το κόστος που ανάλαβαν το 2013 για να σωθεί η οικονομία. Άρα επιβεβαιώνω ότι γίνεται προσπάθεια με πρωτοβουλία της ΟΕΕΒ εδώ και καιρό για να υπάρξει φοροελάφρυνση και μια προσπάθεια για να επιταχυνθούν όλα αυτά τα οποία μπορεί να παράξει η οικονομία μας. Ναι. Το τρίτο, ναι.
Για την οποία φοροελάφρυνση σας έδωσε διαβεβαίωση, έχει σημασία αυτό που σας ρωτώ. Σας έδωσε διαβεβαίωση ο Υπουργός Εργασίας ότι ήδη βρίσκεται στα σκαριά προσπάθεια ενδεχομένως σε μια διαβούλευση με το Υπουργείο Οικονομικών για να κάνουν τα μαθηματικά. Γίνεται επεξεργασία, αλλά επαναλαμβάνω ότι δεν είναι μέρος αυτής της συμφωνίας, ούτε αποτελεί πτυχή ή προϋπόθεση. Ναι. Το διαχωρίζετε εσείς. Το διαχωρίζετε, λέτε. Το διαχωρίζετε. Είναι δύο εντελώς διαφορετικά ζητήματα. Ναι, αλλά κύριε Αντωνίου, αν με επιτρέπετε. Δεν αφορά. Να πω και το τρίτο, διότι μετά θα το θυμούμε. Ναι, πέστε το και να σας το ρωτήσω μετά. Και μετά, ό,τι θέλετε. Αν, αν είναι να το ξεχάσετε, πέστε. Για την ΟΕΒ, το ζήτημα της ΆΤΑ είναι θεμελιώδες αγκάθι. Είπα ότι μπορεί να εξελιχθεί, αν δεν ρυθμιστεί μόνιμα, σε ένα πρόβλημα το οποίο θα είναι ανίατο. Θα λειτουργεί η οικονομία, αλλά θα φέρει μαζί της ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να λυθεί για την ΟΕΒ. Δεν είναι τώρα να κάνουμε δώστε άτα και θα σας δώσουμε κάτι για να ελαφρύνουμε το βάρος σας ή τον πόνο σας. Η άτα με τη μορφή που ελειτουργήσε επί 8 δεκαετίες αποτελεί πρόβλημα για την ανταγωνιστικότητα του τόπου. Ξέρουμε ότι πρέπει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, δεν μπορεί να παραμείνει με τη μορφή του 1940. Τότε τα δεδομένα, όποιος δεν καταλαβαίνει ότι ήταν εντελώς διαφορετικά με το 2030, νομίζω ότι δεν έχουμε κάτι να συζητήσουμε με κάποιον που δεν κατανοεί την ανάγκη να προσαρμοστεί. Άρα, ό,τι και να μας δώσει, δεν είναι κίνητρο για μας για να συνεχίσουμε στην πεπατημένη της ΆΤΑ. Ναι, παρόλα αυτά, κύριε Αντωνίου. Για την ΟΕΒ, ναι, κύριε Αντωνίου. Πόσα συμβάλλει το κράτος στο κόστος σε ό,τι αφορά την ΆΤΑ. Υπάρχει ανάγκη για φορολογικές ελαφρύνσεις για το σύνολο της οικονομίας. Αυτά ναι, ήθελα. Παρόλα αυτά, κύριε Αντωνίου, αφού λέτε αυτά που λέτε, και είναι σαν να μου και σας ακούμε τον περασμένο Νοέμβριο από όταν ξεκίνησε όλος αυτός ο διάλογος. Γιατί το λέτε αυτό, γιατί το λέμε αυτό, κύριε Αντωνίου. Είναι μια μεσολαβητική πρόταση που άλλο λέει. Ναι, αλλά αυτή η μεσολαβητική πρόταση δεν λέει ότι θα καταργηθεί η ΆΤΑ. Ούτε λέει ότι θα αλλάξει η φιλοσοφία της ΆΤΑ. Μα ούτε λέει ότι θα αλλάξει η φιλοσοφία της ΆΤΑ και γνωρίζετε πολύ καλά. Ούτε για τη φιλοσοφία αν έχω πει κάτι διαφορετικό. Τι λέτε, κύριε Αντώνη, δηλαδή, για να καταλάβουμε τι είναι αυτό. Είπατε για το αναχρονιστικό του θεσμού. Δεν θα τα πούμε από αέρος τώρα. Πρώτα θα καταθέσουμε τις προτάσεις μας. Ξεκινάει ένας διάλογος την επόμενη μέρα. Ποιες είναι οι προτάσεις σας, κύριε Αντώνη? Δεν θα τις πούμε από αέρος, κυρία Σαββάλα. Δεν είναι ούτε κατάργηση. Λέτε κάτι που επειδή επικαλύπτεται με αυτά που λέω, δεν σας ακούω. Ναι, είπα το σέβομαι, απλά. Ότι δεν θέλετε να δεν το άκουσα κι εγώ, απλά λέω δεν το άκουσα. Ναι. Έχουμε απέναντί μας μια τεράστια πρόκληση. Οι συντεχνίες μας έχουν κατανοήσει, σε να πω κι εγώ μετά τι κατανοήσαμε εμείς, έχουν κατανοήσει ότι αν δεν βρεθεί μια ρύθμιση με την οποία να νιώθουμε comfortable κι εμείς, θα βρίσκουμε αυτό το πρόβλημα μπροστά μας διαρκώς. Και ξέρω ότι επειδή μιλούμε για μυαλωμένες συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι ηγεσίες ρεαλιστικά και ορθολογιστικά που αναλύουν τα δεδομένα και τις προκλήσεις, καταλαβαίνουν ότι πρέπει να βρεθεί μια ρύθμιση για την ΆΤΑ με την οποία να είμαστε comfortable κι εμείς. Το λέω αγγλικά, διότι η ελληνική απόδοση μπορεί να ενοχλήσει. Από την άλλη, και εμείς κατανοούμε ότι εάν δεν καταφέραμε να καταργήσουμε αυτό το απειρχιωμένο σύστημα όταν εχρεοκόπησε ο τόπος, η κατάργηση παραμένει θέση αρχής, αλλά δεν είναι η πρόταση με την οποία θα πάμε στους εταίρους μας για να βρούμε κοινά αποδεκτή ρύθμιση για να ρυθμίζει το θέμα της ΆΤΑ για τα επόμενα 30 χρόνια. Αυτή είναι η πρόταση μας. Εσείς θα θέλατε να καταργηθεί, αλλά δεν θα πάρετε αυτό. Με σεβασμό στις ευαισθησίες των εταίρων μας, κυρία Σάβα, με πλήρη συνέστηση των περιθωρίων στα οποία μπορούν να κινηθούν, με στόχο να καταλήξουμε πριν το 2025, αν είναι δυνατόν, σε μια συμφωνημένη νέα ρύθμιση, η οποία θα εφαρμοστεί από το 2026 και μετά, θα πάμε για να βρούμε λύση. Δεν θα πάμε για να σκοτωθούμε, διότι εχορτάσαμε σκοτωμούς. Εκουράσαμε και το ακροατήριο μας, εκουράσαμε το κοινωνικό σύνολο. Σωστά. Και οφείλουμε να το ρυθμίσουμε once and for all. Μάλιστα. Λοιπόν, σας αρέσουν πολύ οι αγγλικοί όροι, κύριε Αντωνίου? Είναι πιο εύκολο να μην παρεξηγηθούν. Γιατί να παρεξηγηθούν? Η ελληνική είναι τόσο πλούσια γλώσσα. Γιατί να παρεξηγήσουν? Όσοι θέλουν να παρεξηγήσουν, θα παρεξηγήσουν και στην αγγλική και στην αραβική και όπου θέλουν. Συμφωνώ μαζί σας. Να είστε καλά.
Γεια Λελέλη. Με θετικό πνεύμα. Γεια σας κύριε Αντωνίου. Γεια σας. Τσιφτετέλη να μην τους χορέψετε, είναι εντάξει. Να είστε καλά κύριε Αντωνίου. Όταν χορεύουμε φτάνει να γίνει αυτό που πρέπει. Μάλιστα, να είστε καλά. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο κύριε Αντωνίου. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Βίκτορα τον Παπαδόπουλο για να δούμε για τις επαφές του Προέδρου στο Ισραήλ και τα όσα έθεσε ενώπιον του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Κύριε Παπαδόπουλε, καλή σας μέρα. Κύριε Παπαδόπουλε, μας ακούτε? Καλή σας μέρα, λέω. Δεν σας ακούω. Τώρα σας ακούμε μια χαρά. Ωραία. Λοιπόν, ελάτε να δούμε λίγο το πλαίσιο αυτών των επαφών του Προέδρου της Δημοκρατίας, γιατί τέθηκε και αυτό το ζήτημα που ήταν μια ανησυχία της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση και με τις Ισραηλινές επενδύσεις στα κατεχόμενα, κύριε Παπαδόπουλε. Κοιτάξτε, το κύριο σημείο της επίσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Ισραήλ, κύριε Ζωκράτος, είναι ότι 2 μήνες μετά την ανάληψη της εξουσίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επέλεξε να πάει στην Αθήνα, στην Αίγυπτο, στο Παρίσι και τώρα στο Ισραήλ. Δεν είναι καθόλου τυχαία. Η επίσκεψη αυτή ήταν πάρα πολύ σημαντική και μάλιστα έγινε και σε μια στιγμή που ήδη οι Ισραηλινοί, ο πρόεδρος του Ισραήλ, τόνισε ότι νιώθει την Κύπρο σαν μια φίλη της σε μια δύσκολη στιγμή τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας να επισκέπτεται το Ιεροσόλυμα. Σε αυτές τις επαφές, 4 ήταν τα βασικά σημεία που απασχόλησαν τις συζητήσεις που είχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Οι διμερείς σχέσεις, τα θέματα ενέργειας που είναι πάρα πολύ σημαντικά, το θέμα της τριμερούς συνεργασίας Κύπρου-Ισραήλ-Ελλάδος και το πώς μπορεί η Κύπρος να εμπλακεί ενεργά στο φόρουμ Νέτζεφ λόγω του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει στη νέα δυναμική.